Έχει τελειώσει το 42ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Το παζάρι, να το πούμε έτσι με αγαπησιάρικο τρόπο, η βιτρίνα του ελληνικού κινηματογράφου, ο χώρος όπου η ταινία μικρού μήκους, η ελληνική ταινία μικρού μήκους δείχνεται, παρουσιάζει το προϊόν της και εκεί που βλέπουμε τη νέα γενιά να δημιουργεί, αλλά και παλιότερους οι οποίοι έχουν κάνει ήδη μια καριέρα στον ελληνικό κινηματογραφικό χώρο να παρουσιάζουν τις δουλειές τους και τις καινούργιες προβληματικές ή να αναπτύσσουν τις ήδη υπάρχουσες προβληματικές. Είδαμε ταινίες ελληνικές οι οποίες ήταν πάρα πολύ καλές, από Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα και από Έλληνες που δημιουργούν στο εξωτερικό. Είδαμε επίσης ότι η αισθητική, η τεχνική και η σκηνοθεσία δεν επηρεάζει τόσο πολύ, δεν επηρεάζεται μάλλον τόσο πολύ από τον τρόπο που παραγωγής, που φυσικά όσοι είναι στο εξωτερικό έχουν την μεγαλύτερη δυνατότητα να παράξουν ταινίες με πιο εύκολο τρόπο, αλλά οι Έλληνες προσπαθούν, βρίσκουν τους δρόμους ούτως ώστε να κάνουν αυτές τις ταινίες με τις οποίες μας κάνουν πραγματικά περήφανους όταν βλέπουμε ότι ο ελληνικός κινηματογράφος προοδεύει. Τίθεται βέβαια όμως ένα θέμα. Ο ελληνικός κινηματογράφος ναι μεν προοδεύει, αλλά αυτή η πρόοδος γίνεται από ανθρώπους που από πραγματικό ηρωισμό και με ομαδικές ή ατομικές πρωτοβουλίες κάνουν αυτό που θα πρέπει να κάνει η πολιτεία ή μάλλον αυτό που δεν κάνει η πολιτεία, διότι ακούσαμε από την Υπουργό Πολιτισμού την κυρία Μενδώνη ότι ο κινηματογράφος θα πρέπει να αναπτυχθεί και εύχεται να αναπτυχθεί, αλλά όμως το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου είναι ουσιαστικά ακέφαλο και δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις ή αν θα πάρει αποφάσεις όταν γίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, πλέον θα είναι μετά από 2 χρόνια, θα είναι πλέον πάρα πολύ αργά για να μπορεί να κινηθεί ταινία μικρού ή μεγάλου μήκους στο εξωτερικό ή για να υπάρχουν παραγωγές. Και αν πάρουμε σαν δεδομένο ότι η ΕΡΤ πλέον έχει αλλάξει χέρια και η φιλοσοφία δεν είναι στην ταινία μικρού μήκους, στον προβληματισμό για τον κινηματογράφο, αλλά στο να φέρνει η ταινία λεφτά, πράγμα το οποίο δεν γίνεται από την ταινία μικρού μήκους, τότε όντως στο μέλλον είναι πάρα πολύ δύσκολο όσον αφορά την κρατική υποχορήγηση και τη βοήθεια του κράτους για την παραγωγή ταινιών μικρού μήκους. Πράγματι, οι Έλληνες προσπαθούν με ηρωικό τρόπο και τα καταφέρουν, όχι μόνο να κάνουν καλό κινηματογράφο, αλλά να είναι εισάξιοι με τους ξένους συναδέλφους όπως παρουσιάστηκαν στο Διεθνές Τμήμα του Φεστιβάλ της Δράμας. Είδαμε τις ταινίες ελληνικές να μην απέχουν παρασάγκας από τις ξένες παραγωγές και είμαστε γι' αυτό πάρα πολύ περήφανοι. Να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στον Αντώνη Παπαδόπουλο, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ της Δράμας, που παρά το πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας του κατάφερε μαζί με τους συνεργάτες του να κάνει ένα εξαιρετικό φεστιβάλ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ίσως ένα από τα καλύτερα φεστιβάλ που υπάρχουν στον κόσμο πλέον όσον αφορά στην ταινία μικρού μήκους, με παράλληλες εκδηλώσεις. Η Δράμα πήρε ζωή για μία εβδομάδα, έγινε το φεστιβάλ κόμικ που ήταν παραφεστιβαλική εκδήλωση του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκου Δράμας, αλλά μέσα σε αυτό το φεστιβάλ γίνανε παρουσιάσεις λογοτεχνών και διάφορων συγγραφέων στα έφρια, παρουσιάσεις των σκηνοθετών. Η Δράμα ήταν μια πόλη που προβλημάτιζε με τα νερά να τρέχουν γύρω από τους ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονταν και βρούσαν για το κινηματογράφο, με τα μπαράκια, τα καφέ, τα εστιατόρια να είναι γεμάτα. Να δώσουμε λοιπόν ένα ραντεβού για το Σεπτέμβριο του 2020. Το 2020 το φεστιβάλ θα είναι μια εβδομάδα αργότερα από τη συνηθισμένη του ημερομηνία. Να δούμε λοιπόν και τι καιρό θα κάνει τότε. Φέτος ο καιρός ήταν αρκετά καλός, μπορούμε να πούμε ανοιξιάτικος, πράγμα που μπορούμε να πούμε το όγλι κοίτα το μου εα ταιριάζει εδώ για τον κινηματογράφο, που ο κινηματογράφος στη Δράμα ανασταίνεται, δείχνει το δρόμο που θα πάρει αργότερα η ταινία μεγάλου μήκους, δεδομένου ότι οι σκηνοθέτες οι οποίοι παρουσιάζονται στη Δράμα μετά από λίγο καιρό θα παρουσιαστούν στο Φεστιβάλ Ταινιών Μεγάλου Μήκους της Θεσσαλονίκης,
το οποίο ξεκινάει στις 31 Οκτωβρίου του 2019. Εμείς να σας καληνυχτήσουμε, Γιάννης Φραγκούλης, σε αυτή την ανταπόκριση για την Πανέρτ.